Έχουμε τον αντιπρόεδρο. Θα τα πούμε αυτά, ναι. Του ΤΑΠ πάω Κώστα Παϊσιάδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά, όλα καλά. Είχαμε χθες αρκετά. Τι έγινε τελικά χθες στη Λίγκα? Γιατί διαβάζουμε πολλά. Πρωταθλητή στα χαρτιά, πρωταθλητή στο γήπεδο. Τι έγινε τελικά? Ναι, ήταν μια μαραθώνια τηλεδιάσκεψη. Ναι. Η οποία από πριν γνωρίζαμε ότι είχε σίγουρα αντιπαραθέσεις, γιατί είχε ουσιαστικά εκφραστεί η πρόθεση του Ολυμπιακού, αν δεν πάμε σε παιχνίδια, να στεφθεί ο πρωταθλητής από τη στιγμή που διακόπηκαν τα παιχνίδια για τη φετινή περίοδο. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε η τριβή διαφόρων ψηφοφοριών, έγιναν δύο κύκλοι με το ίδιο ερώτημα, δύο κύκλοι ψηφοφορίας. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν να περιμένουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε λίγες μέρες, για το όπου θα καθορίζεται με ποιους υγειονομικούς κανόνες θα μπουν και υγειονομικά πρωτόκολλα θα ισχύσουν για να μπουν οι ομάδες στα κλειστά γυμναστήρια. Ναι. Και θα ξαναγίνει ένα συμβούλιο, τώρα σας λέω εγώ την κατάληξη. Ναι, χοντρικά, ναι. Ναι. Καλά κάνετε. Όπου εκεί πλέον θα γίνει ένα νέο συμβούλιο και η σύρωση, η οποία ουσιαστικά έκρινε την ψηφοφορία, γιατί αν η σύρωση ως τελευταία που ψήφιζε έλεγε ότι ψηφίζω διακοπή με πρωταθλητή Ολυμπιακό, θα τελείωνε το πρωτάθλημα χθες. Ναι. Με πρωταθλητή Ολυμπιακό και με διακοπή του πρωταθλήματος και πρωταθλητή Ολυμπιακό. Η Σύρος λοιπόν είπε ότι θέλουμε να δούμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και ποιες πιθανότητες έχουμε για να παίξει το 1-4, οι τέσσερις πρώτες ομάδες δηλαδή. Και αν δούμε ότι δεν καταλήγουμε σε ψηφοφορία για να γίνει το 1-4, πάλι βάση ψηφοφορίας αυτό, τότε θα ψηφίσει και η Σύρος διακοπή με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Άρα φαίνεται πως πάει προς τα εκεί, κύριε Παϊσιάδη, τελικά. Κοιτάξτε, εγώ είναι κάτι το οποίο είπα και όταν μίλησα για τελευταία φορά στο Συμβούλιο, είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα σκοπό, κανένα στόχο, ούτε να κυνηγήσει σωματεία και να τους πει ψηφίστε ή αλλάξτε τη θέση. Ο ΠΑΟΚ είχε μια ξεκάθαρη θέση. Νομίζω ότι μαζί του ήταν και ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση. Ναι. Και αυτό έχει εκφραστεί εδώ και αρκετό διάστημα με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, όπου αφορούσε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Και ας μην ξεχάσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε απομπολίσει δύο σημαντικούς τίτλους σε ερασιτεχνικά τμήματα, με τους οποίους ήταν δεδομένο ότι θα τους κατακτήσει. Έτσι, σε αγωνιστικά τμήματα, ομαδικά σπορ. Το θέμα είναι ότι. Η οποία θέση ποια είναι, θυμίστε μας λίγο, κύριε Παϊσιάδη, η οποία θέση ποια είναι? Ότι προέχει η υγεία και τα λοιπά. Προέχει η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, αθλητών, παραγόντων, διαιτητών. Όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων σε μια αγωνιστική δραστηριότητα. Ναι. Και ότι γι' αυτό το λόγο θεωρεί λογικό ότι θα πρέπει να διακοπούν άμεσα όλες οι αθλητικές διοργανώσεις και να εξασφαλιστεί και μια ομαλότητα στη νέα περίοδο. Δηλαδή, αν σήμερα αποφασίσουμε ή μάλλον όταν έρθει η στιγμή να αποφασίσουμε να μπούμε στα γήπεδα, καταλαβαίνετε ότι θα πάρουμε μια περίοδο περίπου ένα μήνα για προετοιμασία. Σίγουρα. Γιατί σύμφωνα με αυτά που λένε και οι προπονητές θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μια νέα κανονική προετοιμασία αγωνιστικής περίοδου. Θα πάμε σε ένα κύκλο παιχνιδιών περίπου 8 με 10, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να πάνε τα play-off σε 5 παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα πλέον θα πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε roster, να ξανασταματήσουν τα πρωταθλήματα και να ξαναπούμε σε προετοιμασίες για τη νέα σεζόν. Αυτό θα καταστρέψει ουσιαστικά, δηλαδή θα επιφέρει πρόβλημα στην υπάρχουσα σεζόν, όπου υπάρχει ενδεχόμενο, έτσι, όπου υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρότατο να έχουμε διάφορα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν νέα κρούσματα, δεν μπορεί να υπάρξει ένα ενδεχόμενο θύμα και δεν ξέρουν ποιος θα επιβαρυνθεί όλο αυτό το βάρος, ποιος θα υπομισεύει την ευθύνη. Την ευθύνη. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε μια τέτοια εποχή που όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν διακόψει, όταν μιλάμε για πρωταθλήματα της Ευρώπης, μιλάμε για πολύ μεγάλα πρωταθλήματα στο βόλεϊ. Ναι. Έτσι, Πολωνία, Ιταλία, Βέλγοι,
Γάλλοι έχουν διακόψει τα πρωταθλήματά τους και όπου δεν έχει τελειώσει η regular season, όπου στις περισσότερες λίγες δεν έχει τελειώσει η regular, δεν έχει αναδειχθεί πρωταθλητής. Και η τελευταία πριν λίγες ακριβώς ώρες ήταν στην Τουρκία, όπου χθες η Τουρκία ανακοίνωσε ότι σταματάει τις δύο λίγες των γυναικών και των ανδρών χωρίς ανάδειξη πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός θέλει το πρωτάθλημα χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει, ούτε να έχει εξασφαλίσει τίποτα, έτσι δεν είναι, γιατί ούτε έχει 18 νίκες διαφορά, ούτε υπάρχουν και play-off, οι διαφορές είναι μικρές. Και όπως κατέδειξε αγωνιστικά η φετινή σεζόν, υπήρχε μια τέτοια αλληλουχία αποτελεσμάτων, δηλαδή ο Παναθηναϊκός κέρδισε και στο Λικάπ αλλά και στη Regular 3 φορές τον Ολυμπιακό. Σωστά. Η Σύρος κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τη Σύρο μέσα έξω. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στο... Έχασε την πρόκριση στο Λικάπ στο τελικό. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τέτοια αλληλουχία αποτελεσμάτων που δείχνει ότι τουλάχιστον η τετράδα της κορυφής είναι πάρα πολύ κοντά αγωνιστικά. Άρα είναι ουσιαστικά λάθος να αναδειχθεί, γιατί αν λέγαμε ότι αγωνιστικά ήταν μια ομάδα που απήχε και σε βαθμολογία, αλλά και σε ποιότητα και σε αγωνιστική αξία πολλοί από τους υπόλοιπους, ενδεχομένως να συνεννούσαμε σε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή τη στιγμή αγωνιστικά είναι τόσο κοντά οι ομάδες όλες, που αυτό ουσιαστικά φαντάζει σαν παραλογισμός. Τώρα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να έχει μαζί του κάποια σωματεία και ουσιαστικά με την θέση που κράτησε η Σύρος σκηνοβατούμε στο αν τελικά θα αναδείξει πρωταθλητή τον Ολυμπιακό στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Η Σύρος, κύριε Παϊσιάδη, ζήτησε και κάποια εξασφάλιση αυτός που ήταν πρώτος να πάει στο Champions League. Αυτό τώρα τι ήταν, όρος ήταν, τι ήταν? Όχι, αυτό? Όχι. Αυτό θα σας πω. Αυτό ήταν... Αυτό το έβαλε η Ελπίδα Μπελοκήπων. Ναι. Η οποία, εντάξει, και αυτό ήταν λίγο παράξενο το θέμα, είπε ότι θέλουμε να πάει ο πρωταθλητής, ο οποίος αναδειχθεί πρωταθλητής, να πάει στο Champions League. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν δεσμεύτηκε γι' αυτό. Μετά από μια διακοπή που κάναμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πιθανότατα ο πρόεδρος της Λίγκας, που είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, μίλησε με την διοίκηση και στην επιστροφή στο τραπέζι είπε ότι ο Ολυμπιακός συνενεί στο να συμμετέχει στο Champions League αν αναδειχθεί πρωταθλητής με διακοπή πρωταθλήματος. Εκεί εγώ τους ρώτησα, ο ΠΑΟΚ δηλαδή ρώτησε, αν θα ήθελε να συμμετέχει στο Champions League χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής. Γιατί και πάλι η θέση που θα είχε, σαν πρώτης βαθμολογίας... Του δίνει το δικαίωμα να παίξει, τον στέλνει πάλι εκεί. Εκεί φυσικά ο Ολυμπιακός είπε ότι θα το δει. Εκεί φυσικά έγινε ένας ισχυρός αντίλογος για το θέμα του ότι πάει να εφαρπάξει την ψήφο της Ελπίδας με αυτόν τον τρόπο που κινείται. Γίνανε διάφορα, τέλος πάντων, δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Καταλήξαμε σε αυτό που σας είπα εν κατακλείδη. Ότι δηλαδή θα πάμε τέλη Μαΐου να ξανασυζητήσετε μέχρι να βγει η ποινιπή. Ναι, μέχρι να βγει η ποινιπή όπου θα προβλέπει το τι πρέπει να γίνει, το τι κοστολογικά αυτό θα έχει για τους υπόλοιπους. Εντάξει, είναι και λίγο παράδοξο φυσικά τώρα αυτό να αποφασίζουν οι έξι υπόλοιποι για το τι θα κάνουν οι τέσσερις πρώτοι, έχοντας φύγει οι έξι υπόλοιποι, δηλαδή έχοντας αποδεσμεύσει ξένους, Έλληνες αθλητές, έχοντας σταματήσει τα έξοδα να τρέχουν για αυτούς, έχοντας μπει στην ασφάλεια του ότι δεν κινδυνεύει τίποτα από αυτούς, και ας βάλουμε τις θέσεις να μπουν στην αρένα να μονομαχήσουν. Εγώ το βλέπω, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι η ματιά του ΠΑΟΚ στα πράγματα και του Παναθηναϊκού είναι πιο αντικειμενική και πιο κοντά στην πραγματικότητα που ισχύει παγκοσμίως. Εσείς λέτε ότι εσείς παιδιά δεν παίζετε, αλλά αποφασίζετε για μας να παίξουμε, ας πούμε, κάπως έτσι. Ακριβώς αυτό δεν συμβαίνει ουσιαστικά. Δηλαδή όταν έρχεται ο 10ος, 1ος, 8ος, 7ος, 6ος, 5ος και σου λέει ότι μπες να παίξεις. Αλλά εγώ κάθομαι. Αλλά εγώ δεν παίζω. Και δεν πληρώνω. Ουσιαστικά η προκήρυξη, η αρχική πρόκληση του πρωταθλήματος προέβλεπε ότι και αυτοί δεν συμμετέχουν είτε σε play out είτε σε κάτι στους αγώνες κατάταξης. Ναι. Αλλά τώρα, δηλαδή, κάποια σωματεία κάθονται στην άκρη και λένε ότι εντάξει, εμείς σταματάμε, έχουμε βρει τον τρόπο να είμαστε εκτός από όλη αυτή τη διαδικασία. Ας βάλουμε τους τέσσερις πρώτους να. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνετε αυτό, εμείς ανακηρύσουμε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Είμαστε εκεί. Κύριε Παϊσιάδη, θεωρούν οι του Ολυμπιακού
ένα πρωτάθλημα το οποίο κέρδισαν στους αγωνιστικούς χώρους, αυτό θεωρούν, γιατί θυμόμαστε όλη την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη που ορισμένοι τη χαρακτήρισαν και κωμική, ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει τίποτα στα χαρτιά. Αυτό το θεωρούν το πρωτάθλημα κερδισμένο, δικαίωμά τους. Από τη συμπεριφορά τους τι καταλαβαίνετε? Κοιτάξτε, όταν σε μία ομίγυρη αντιμετωπίζεις τα λεγόμενα, τα παραγωγικά λεγόμενα, οι ανατροπές, αν τις δεις από λεπτό σε λεπτό, μπορεί να θεωρηθούν και αστείες. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι το δικαιούται αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δικαιούται ένα πρωτάθλημα όπου έχει απόσταση 2 βαθμών από τον δεύτερο, 3 βαθμών από τον τρίτο, όπου έχει χάσει, όπου έχει ήδη 4 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, στη regular, ή 3, και μάλλον μαζί με τις ήττες που έχει κάνει στο League Cup, για να μην κάνω και λάθος, έχει και 2 της στο League Cup, όπου δηλαδή φαίνεται, είναι καταφανές το ότι πλέον αγωνιστικά δεν προπορεύεται. Ότι αν είχαμε μπει σε μια κανονική ροή του πρωταθλήματος ή αν συνεχιζόταν το πρωτάθλημα κανονικά, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Άρα γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι αυτή τη στιγμή μια τέτοια ανακήρυξη του Ολυμπιακού σε πρωταθλητή σίγουρα δεν είναι αυτό που απορρέει από τη δυναμικότητα της ομάδας που έχουν. Ναι. Βέβαια οι άλλες ομάδες, επειδή μιλήσαμε και με άλλες ομάδες, κύριε Παϊσιάδη, γιατί έχει δημιουργηθεί και ένα ζήτημα τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής, η Ελπίδα κτλ. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο σωστό είναι. Λένε ότι ο αθλητισμός, τέλος πάντων, αφού λέμε για αθλητισμό, να παίξουμε. Ξέρω εγώ, να παίξετε, να παίξουν. Αυτό λέει, αρνείται ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ούτε να τελειώσει το πρωτάθλημα, ούτε να παίξουν. Τι θέλουνε? Ο Ηρακλής και οποιοδήποτε άλλη ομάδα ισχυρίζονται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που ήταν, αν θέλουμε να γίνει το 1-4 όπου εμείς θέλαμε τη διακοπή, ναι, εμείς βάλαμε τους λόγους που θέλαμε τη διακοπή. Για ποιους λόγους θέλουμε τη διακοπή, θέλουμε να το πρωτάθλημα. Και οι λόγοι είναι αυτοί που συζητήθηκαν προηγουμένως. Ναι. Είναι η ασφάλεια, είναι οι μετακινήσεις που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν Βραζιλιάνο αθλητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή από εκεί που είναι να ταξιδέψει, κλείνουν τα αεροδρόμια. Βγαίνουν συνεχώς τα κρούσματα και είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει. Η Βραζιλία έχει τώρα ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι, έχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχουν δεκάδες προβλήματα. Αλλά πέραν όλων αυτών, εδώ έχει δηλωθεί ότι, δηλαδή, κάποια στιγμή στο Συμβούλιο κιόλας υπόθηκε αυτό, ναι, ως πραγματικότητα ότι μπορεί να συμβεί, ότι αν μια ομάδα ξεκινήσει, ας πούμε, το 1-4 και μια ομάδα ξαφνικά έχει 5 κρούσματα, θα αποσύρεται και θα συνεχίζουν οι υπόλοιποι 3. Και αν δηλαδή έχει. Αυτό. Δύσκολο αυτό, ναι. Δεν... Ναι, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όταν λέει ότι φυγομαχεί, δεν φυγομαχεί από μια δεδομένη κατάσταση όπου είναι εξασφαλισμένα τα πάντα, όπου τα πάντα μπορούν να τρέξουν σε φυσιολογικά επίπεδα και ο ΠΑΟΚ λέει ότι δεν συμμετέχω. Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό στην ιστορία του και δεν νομίζω να το κάνει ποτέ. Ο ΠΑΟΚ βλέπει τη λογική και βλέπει ότι η κίνδυνη από το να συμμετέχει είναι τεράστιοι, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ αλλά και κάθε σωματείο. Ναι. Εδώ πέρα ακόμα και οι υγειονομικοί υπεύθυνοι στο πώς θα καταρτήσουν το πρωτόκολλο για τα αγωνίσματα που θα γίνονται τα ομαδικά σε κλειστούς χώρους, ναι, είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μα πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν βλέπω να ανοίγουν λοιπόν, κιόλας εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, το να λέει το κάθε σωματείο για τον ΠΑΟΚ ή για τον οποιοδήποτε σωματείο ο ΠΑΟΚ φυγομαχεί ή ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να συμμετέχει, δεν έχει αξία. Αξία έχει να μας πει, δηλαδή είναι όπως κάποιοι βγαίνουν στα ραδιόφωνα ή βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Εντάξει τώρα, άμα θέλουμε να σπαστούμε αυτές τις απόψεις, δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τώρα την τρέλα του καθενός. Όχι, απλά λένε ότι και δεν θέλετε να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως είναι και δεν θέλετε να παίξετε. Όχι. Μα γιατί όλη η Ευρώπη που τελείωσε τα πρωταθλήματά της χωρίς ανάδειξη πρωταθλητή, δηλαδή όλοι αυτοί είναι επιγόμακοι. Όλοι αυτοί δηλαδή απέχουν την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή όλοι κινούνται σε θολά νερά και ο Ολυμπιακός έχει βρει την κολυβήθρα του Σιλοάμ και είναι αυτός που έχει βρει τον τρόπο ότι πρέπει να δειχθεί πρωταθλητής σε ένα πρωτάθλημα όπου ο δεύτερος είναι 2 βαθμούς πίσω του και όπου αυτή τη στιγμή η πρώτη τετράδα αγωνιστικά είναι αξιολογικά και διαπιστωμένα πάρα πολύ κοντά. Δεν υπάρχει νομίζω λογική σε αυτό που ισχυρίζεται οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχει λογική. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει λογική ένα ερώτημα που μας στέλνει ένας φίλος και λέει: παιδιά, μήπως το κάνουμε όλο οπαδικό? Γιατί αν ήταν, ας πούμε, μπροστά η Ελπίδα πρώτη,
Ο ΠΑΟΚ θα ψήφιζε. Αν ήταν ο Φίνικας πρώτος, θα τελείωνε η σεζόν. Με ανάδειξη πρωταθλητή, μήπως επειδή είναι Ολυμπιακός. Ή και, το, και ο Ολυμπιακός όταν είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό λένε. Κοιτάξτε. Δηλαδή, μήπως το λέμε για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό εγώ επεξηγώ το μήνυμα. Εγώ θα σας πω το εξής. Εμείς θα απαντήσω στο μήνυμα που ναι, είπε, θέλω ναι. να πω το εξής. Ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, αυτή εδώ που υπήρχε για διακοπή όλων των ομαδικών αθλημάτων, αριστεχνικών και επαγγελματικών, ναι. Είχε να κάνει με το ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε το τι θα γίνει με τον κόσμο που θα συμμετέχει ενδεχομένως σε μια αθλητική δραστηριότητα. Τώρα, το ότι δεν θέλουμε να αναδείξουμε πρωταθλητή έγκυται και στο ότι φέτος υπάρχει μια τέτοια διαδικασία αγωνιστική στη Volley Link, όπου οι ομάδες όλες είναι κοντά, δεν έχει τελειώσει η regular season, που είναι πολύ βασικό και αυτό, έτσι. Στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι ότι οι πολύ κοντά play-off, έχουμε δύο αγωνιστικές για να τελειώσει η regular season. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με όταν ήταν η Ελπίδα ή η Σύρος ή ο Όφη, ποιον θα ψηφίζαμε αν σταματούσαμε το πράγμα να βγει πρωταθλητής. Έχει να κάνει με το ότι αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, όπου δεν έχει τελειώσει η regular, δεν είχε αναδειχθεί πρωταθλητής. Ναι. Εμείς πάλι θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε και να αναδείξουμε πρωταθλητή χωρίς να έχει τελειώσει η regular season. Δηλαδή, σωστά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, έχετε δίκιο στο επιχείρημά σας, όσον αφορά βέβαια την έκφραση αυτού. Τώρα, νομίζω ότι προέχει αυτό που λέτε, η ασφάλεια και η υγεία. Εφόσον εξασφαλιστεί όμως. Τώρα τα υπόλοιπα, τα πρακτικά, όντως είναι επίσης πολύ δύσκολο να γίνουν. Το θέμα είναι και πότε, Κωνστάνε. Να μαζευτούν οι ομάδες. Εξασφαλιστούν τον Ιούλιο, δεν θα παίζουν τον Αύγουστο τη φετινή σεζόν. Ναι. Και το Σεπτέμβριο. Μα το θέμα είναι να μην καταστρέψει η φετινή σεζόν και την επόμενη. Βέβαια. Είναι και αυτό πολύ βασικό. Και ισχύει για όλα τα αθλήματα. Σωστά. Και εδώ θα σας πω και το εξής. Ότι υπάρχουν σήμερα αθλητές που ανήκουν στα σωματεία. Δηλαδή ο Καναδός που έχει ο ΠΑΟΚ, ο ξένος τέξης που έχει ο ΠΑΟΚ, ναι, ναι. έχει συμφωνήσει ήδη για την επόμενη χρονιά να αγωνίσει στην Πολωνία. Να πάει αλλού. Έτσι, δηλαδή έχει κλείσει το παιδί ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο, το οποίο είναι στην Πολωνία. Και το ίδιο έχει συμβεί, από ό,τι γνωρίζω, και με άλλους αθλητές από την πρώτη τετράδα. Δηλαδή θα συμβούν πολύ παράξενα πράγματα. Ναι, είναι και πρακτικό το ζήτημα και νομικό, γιατί τα συμβόλαια τελειώνουν, οι συμφωνίες τελειώνουν, μετά σου λέει πρέπει να μου κάνεις καινούριο συμβόλαιο με παίξω Ιούλιο. Αν έχει συμφωνήσει Κώστα με άλλη ομάδα, θα σου πει φιλιά. Αν έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Ήρθε και ένα μήνυμα από την FIVB ότι έδινε μία παράταση, γιατί η μοναδική λίγα που είναι ανοιχτή σε όλη την Ευρώπη είναι η ελληνική, που εκκρεμεί δηλαδή. Και την ώρα του Συμβουλίου ήρθε ένα μήνυμα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ότι μάλλον θα εξετάσει θετικά το να παρατείνει μέχρι τέλος Ιουλίου τα συμβόλαια, τα υπάρχοντα transfer ξένων αθλητών στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά αυτό και πάλι δεν λέει κάτι. Ουσιαστικά θα έχουμε μια νομότυπη άδεια για τους ξένους αθλητές. Το θέμα δεν εξασφαλίζει το πώς θα μετακινηθούν, ούτε και το πώς, τι πρωτόκολλα θα ισχύσουν. Γιατί σας λέω το εξής. Αν ας πούμε τώρα εδώ γίνεται και ένας λόγος για τα τεστ. Ότι τα τεστ ας πούμε αλλού στοιχίζουν 70, αλλού στοιχίζουν 150, αλλού στοιχίζουν 250. Τα τεστ που είναι να γίνουν ας πούμε για τις ομάδες, τα οποία πρέπει να είναι 3 ή 4, δεν ξέρω πόσες φορές θα βάλει το πρωτόκολλο να επαναληφθούν για όλο τον κόσμο που θα βρίσκεται δίπλα σε μια ομάδα, από τον παράγοντα μέχρι το φροντιστή, είναι ένα αρκετά μεγάλο, ένα σεβαστό κοστολόγιο για το βόλεϊ. Δηλαδή το βόλεϊ δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο, ούτε είναι καμία, ούτε οι ομάδες ας πούμε έχουν μια οικονομική ευχέρεια του να δαπανούν ανά πάσα στιγμή 4 και 5 χιλιάρικα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα βρούμε μπροστά μας. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα ξεπερνάει μπροστά στο ότι θα πρέπει να πει πρωταθλητής. Δηλαδή, εκεί πιέζει ο Ολυμπιακός, ξέρει ότι η πίεση αυτή είναι η οικονομική πίεση που και σε περίπτωση να χρειαστεί να αγωνιστούμε θα είναι αρκετά μεγάλη για τις ομάδες. Εκεί πιέζει και σου λέει, αναδείξτε πρωταθλητή και να διακοπεί το πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί η καλύτερη λύση για το άθλημα, και τώρα ό,τι και να λέμε για καλύτερη λύση εν καιρό κορονοϊού. Δεν θα είναι καμία. Δεν θα είναι καμία. Μακάρι να περάσει οριστικά όλη αυτή η δοκιμασία για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Μακάρι να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν τα πράγματα ξανά στην πρώτερη κατάσταση. Και μακάρι να μπούμε πλέον από του χρόνου σε πρωταθλήματα και σε ρυθμούς ζωής γενικότερα, που θα είναι αυτοί που είχαμε μάθει και είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πασιάδη. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.